Ήταν σημείωση ο Πανσεραϊκός στον χθεσινό αγώνα κόντρα στην Καβάλα στο Ανθή Καραγιάννη με σκορ 2-1 στην Πρεμιέρα της Football League. Στο 10ο λεπτό Πανσεραϊκό Πανσεραϊκός ανοιξε το σκορ με τον Γεωργιάδη, ένα λεπτό όμως αργότερα απάντησε η Καβάλα με τον γκολ του Κολά κάνοντας το 1-1. Ο Πανσεραϊκός έφτασε κοντά στο 2-1 όταν ο Δημήτρης Γκούρτσε με κεφαλιά μετά από σέντρε του Γεωργιάδη βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Κυρίτσι. Το δεύτερο εμίχρονο ξεκίνησε με γκολ για τους γηπεδούχους, με την Καβάλα να πετυχαίνει το 2-1 με τον Βαλβανόπουλο με σούτ μέσα από την περιοχή στο 46ο λεπτό, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό σκορ. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Football Link, με την Καβάλα να παίρνει τη νίκη με 2-1 και τον Πανσεραϊκό να έχει παράπονα. Όχι από τη διατησία όμως, αλλά από τη συμπεριφορά κάποιων που ήταν στο γήπεδο, κάνοντας λόγο για ρατσισμό στην ανακοίνωση που εξέδωσε και αναφέρει τα εξή. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκό καταδικάζει την απρεπή και ρατσιστική συμπεριφορά ανθρώπων που βρέθηκαν στο γήπεδο τη Καβάλα και εκφράστηκαν με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο προ ποδοσφαιριστέ μα. Προτρέπουμε την ΠαΕ Καβάλα να μεριμνήσει για αυτή την απρεπή συμπεριφορά που βιώσαμε στο γήπεδο τη και θα προβούμε σε όλε τι νόμιμε ενέργειε προ τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματο. Τέτοια θλιβερά περιστατικά δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο τη νέα εποχή που από πάμε να φτιάξουμε ακόμα καλύτερο, αναφέρει η ανακοίνωση της Παέπανσεραϊκός.